Coach Μάνος Μανουσέλης, η ομάδα μείνει εκτός play-off με τη νίκη του Αποέλ στο Λευκόθεο, ένα πόντο από καρδιωτικό το τέλος για σας. Κάνατε όμως το καθήκον σας σήμερα, πήρατε τη νίκη. Αν μπορεί να μας κάνετε έτσι μια ανασκόπηση της πορείας σας από τη στιγμή που η σεζόν πλέον τελειώνει για τον Απόλλωνα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι στον Απόλλωνα βρήκα μια πολύ καλή ομάδα ντόπιων κυπρίων παικτών, καλή χημεία, που έκανε φοβερή προσπάθεια όλο αυτόν τον καιρό που ήμουν εγώ εδώ, δεν έχω κανένα παράπονο. Είχαμε τα θέματα με τους ξένους, είναι γνωστά. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε καλύτερο αποτέλεσμα αν ήταν μια φυσιολογική κατάσταση. Δεν είμαι εξπέρ στο κυπριακό μπάσκετ και δεν μπορώ να μιλάω γενικά. Σε ό,τι αφορά την ομάδα μου, όμως βλέπω ότι υπάρχει ταλέντο και από τη στιγμή που η διοίκηση θα στηρίξει αυτά τα παιδιά, νομίζω ότι ο κορμός αυτός μπορεί να φέρει αποτελέσματα στο μέλλον. Διαφέρεστε να επιστρέψετε του χρόνου στον Απόλλωνα? Είναι κάτι που θα σας ενδιαφέρει να χτίσετε από την αρχή αυτή την ομάδα για να διεκδικήσει επιτέλους τον τίτλο που του λείπει εδώ και 20 χρόνια? Θα συζητήσουμε με τη διοίκηση, να δούμε τι σκέφτονται και τι σκέφτεται ο κ. Χαραλάμπος, ο πρόεδρος και όλοι οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου. Εγώ είμαι επαγγελματίας προπονητής και αν υπάρχουν οι συνθήκες που θέλω, η Κύπρος είναι ένα μέρος που μπορεί να ζει κάποιος με την οικογένειά του, οπότε γιατί όχι. Και μια τελευταία ερώτηση, θα ήθελα να μιλήσω λίγο για την ομάδα του Απόλλωνα και ειδικά τους νεαρούς που αναφέρατε κι εσείς. Τι κρατάμε από το τέλος της χρονιάς για τον Απόλλωνα, τον 18χρονο Τίνκα που έδειχνε να έχει μεγάλη εμπειρία, κρατάμε τον Μάρκου και τον Ελευθερίου που ανέβηκαν, εσείς τι κρατάτε ως προπονητής? Πρώτα απ' όλα το ότι είναι πραγματικά καλοί χαρακτήρες. Για μένα το μπάσκετ ξεκινάει από το attitude και από το behavior και όταν αυτά τα δύο στοιχεία τα έχεις, μπορείς να χτίσεις και να υπάρχει μέλλον. Υπάρχουν παιδιά εδώ όπως αυτά που αναφέρατε, αλλά και ο Μάρες Γεωργίου που έκανε πολύ καλή χρονιά φέτος. Το παιδί σήμερα έδωσε και την ψυχή του από τον Ντόρσεϊ, αλλά και ο Χρήστος Εύζωνας και ο Κύπρος Σέπος. Όλα αυτά τα παιδιά πιστεύω ότι μπορούν να είναι μέλος μιας προσπάθειας που θα μάθει ο καθένας το ρόλο του, θα βελτιωθούν μέσα από την προπόνηση και θα μπορέσουμε να κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία. Ωραία, Coach, ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια να σας ευχηθώ.